ώρα 12 το μεσημέρι και στη Βόρειο Κορέα ο χρόνος σταματά. Ο ήχος της σιρήνας δίνει το σήμα. Απαντεστηρούν τρίλεπτη σιγή στη μνήμη του μεγάλου ηγέτη τους Κιμ Γιονγκίλ που σαν σήμερα πριν από 10 χρόνια έφυγε από τη ζωή. Τα πάντα παγώνουν και όλοι σκύβουν το κεφάλι όπου και αν βρίσκονται, ό,τι και αν κάνουν. Τα τρένα κινητοποιούνται στις ράγες. Ακόμη και τα πλοία σταματούν την πλεύση τους. Οχήματα και λεωφορεία σηκώνουν χειρόφρενο. Όπως βλέπετε, μέχρι και οι πεζοί σταματούν στη μέση του δρόμου. Είναι ο ύψιστος φόρος τιμής στον πατέρα του σημερινού ηγέτη του κράτους, Κιμ Γιονγκούν. Εικόνες εξωπραγματικές από ένα απομονωμένο καθεστώς που ζει στη δική του παράλογη λογική. Βιδιάν Τσάγωνιμ께서는 이 땅 위에 이민의 리상이 꺾이는 낙원을 펼쳐주시기 위해서 정말 험난한 고난의 가시던 물길을 넘고 넘으시면서 Όλοι πενθούν βάσει νόμου και για τις επόμενες 11 μέρες απαγορεύεται μέχρι και το γέλιο. Οι πολίτες δεν δικαιούνται να πίνουν αλκοόλ, δεν δικαιούνται να πηγαίνουν για ψώνια, ούτε να γιορτάσουν γάμους και γενέθλια. Όσοι παρανομήσουν συλλαμβάνονται και τιμωρούνται. Μη έχοντας άλλη επιλογή, κατά χιλιάδες οι Βορειοκορεάτες πέφτουν στο λόφο Μανσού για να αφήσουν ένα λουλούδι και να κλάψουν μπροστά στην προτομή του ηγέτη τους. Συνάγαν σεόλ σόγισοδο, πιονάζει άνουν κοσί, βιδέαν σαγκονιμέ δεάν, ουρι μινδρι τζολτζολάν κουριουμιμιδά. Από το παλάτι του ηλίου, ενώπιον μια στοιχισμένης και ζυγισμένης λαοθάλασσας, εμφανώς καταβεβλημένος ο Κιμ Γιονγκούν τίμησε τον πατέρα του σε μια πένθυμη τελετή που επισφραγίστηκε με κανονιοβολισμούς. Ο Κιμ ο νεότερος διαδέχθηκε τον πατέρα του στην εξουσία σε ηλικία μόλις 27 ετών.